Υποδεχτούμε τον προπονητή της γυναικείας ομάδας βόλεϊ του Όφη, η οποία ολοκλήρωσε την παρουσία της στα μπαράζ ανόδου της Α2. Θα καλησπερίσουμε τον κύριο Νικόλαο Προύφα. Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα σας και από μένα. Να είστε καλά. Θα έλεγα, κύριε Ευχαριστούμε Προύφα, πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο που μόλις ανέφερα, το πιο πρόσφατο, που αφορά στην προσπάθεια που έγινε από την ομάδα βόλεϊ γυναικών του Όφη, την πρωταθλήτρια Κρήτης, η οποία μέσω των αγώνων μπαράζ προσπάθησε για την άνοδό της στην Α2, κάτι που δεν ήρθε με την τρίτη θέση. Ωστόσο, σίγουρα υπήρξαν σημαντικές εμπειρίες και θετικά στοιχεία από τη συμμετοχή σας σε αυτό το τουρνουά. Έτσι ακριβώς είναι. Συμμετείχαμε στο τουρνουά που έγινε στην Αθήνα με 4 ομάδες πολύ δυνατές. Παρουσιάσαμε ένα πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Σε κάποιες λεπτομέρειες οι αθηναϊκές ομάδες φάνηκαν λίγο πιο έτοιμες και καταφέραν και πήραν τα 2 εισιτήρια ανόδου. Χωρίς να σημαίνει τίποτα, γιατί μπορεί ακόμη και η τρίτη θέση με κάποιες περιπτώσεις να μας δώσει το εισιτήριο ανόδου. Αυτό θα φανεί τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν ένα τουρνουά πάρα πολύ δυνατό, όπως το περιμέναμε, αλλά και εμείς φανήκαμε αρκετά ανταγωνιστικοί και νομίζω ότι για κάποιες μικρές λεπτομέρειες θα μπορούσαμε να κάνουμε το εισιτήριο ανόδου. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από όλη την προσπάθεια που έγινε από την ομάδα και από τα κορίτσια. Και θα συνεχίσουμε και θα είμαστε ακόμα πιο δυνατοί στη συνέχεια. Mm-hmm. Πολύ σωστά. Και να πούμε βέβαια ότι ο Ιωνικός Νικαίας και ο Αστέρας Αγίου Δημητρίου, η ομάδα του Μπραχαμίου, ήταν αυτές που πήραν την άνοδο στην Α2. Όπως είπαμε, κύριε Προύφα, σίγουρα αγωνιστικές εμπειρίες, αγωνιστικός ρυθμός που έλειπε ουσιαστικά από την ομάδα του Όφη. Ωστόσο, όλο αυτό το τουρνουά αποτελεί σίγουρα παρακαταθήκη σε ό,τι αφορά στο μέλλον αυτής της νέας ομάδας. Δεν το συζητάω, διότι η ομάδα φέτος δημιουργήθηκε εκ του μηδενός από την αρχή με σκοπό να πρωταγωνιστήσουμε τα επόμενα χρόνια, να μπορέσουμε να δυναμώσουμε. Σίγουρα γίνανε κάποιες προσθήκες και έμπειρων παιχτών αλλά και νεαρών κοριτσιών ταλαντούχων, τα οποία φτιάξαμε μια ομάδα και δείξαμε ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Νομίζω ότι του χρόνου θα είμαστε ακόμα πιο δυνατοί όπου και αν συμμετέχει η ομάδα. Και με σκληρή δουλειά είμαι σίγουρος ότι θα πετύχουμε τους στόχους μας που έχει θέσει και η διοίκηση, η οποία αποφάσισε να κάνει το γυναικείο τμήμα του Όφη να το ανεβάσει όσο mm-hmm. μπορεί επίπεδο και να μπορέσουμε τα επόμενα χρόνια, όπως είπα, να πρωταγωνιστήσουμε στο κριτικό βόλι. Πριν πάμε σε αυτό, σε ό,τι αφορά στο μέλλον της ομάδας και στις βλέψεις που έχει η διοίκηση, θέλω να κάνουμε μία αναφορά σε αυτές τις πιθανότητες ανόδου που είπατε. Μέσα στο καλοκαίρι, λοιπόν, περιμένουμε ενδεχομένως και η τρίτη ομάδα να δώσει την άνοδο. Οπότε ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο και σίγουρα τίποτα δεν έχει χαθεί. Ναι, όπως θα λέτε, ακριβώς είναι. Ας μην λέμε πολλά. Mm-hmm. Είναι 12 ομάδες, θα πρέπει να φτιάξουν. Να δούμε κατά πόσο θα μπορέσουν να κατέβουν, να κατεβάσουν τις ομάδες στο πρωτάθλημα, γιατί δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Είμαστε η πρώτη επιλέγουσα ομάδα. Σίγουρα έχουμε κάποιες πιθανότητες και θα δούμε τις επόμενες μέρες τι θα γίνει. Εμείς όπως παρόλα αυτά θα χτίσουμε και τη νέα χρονιά ένα ρόστερ εφάμιλο της Α2, ώστε να μπορούμε, γιατί θα χρειαστεί να παίξουμε πάλι, αν μείνουμε στην τοπική κατηγορία, mm-hmm. με ομάδες από την Αθήνα, να μπορέσουμε και του χρόνου να πρωταγωνιστήσουμε και να μπορέσουμε του χρόνου να πάρουμε το εισιτήριο αυτό. Πολύ σωστά. Κύριε Προύφα, ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Όφη και της ομάδας Βόλιο, ο κύριος Γιάννης Δανδάλης, ο οποίος βρέθηκε στο τουρνουά ανόδου, είπε μετά την λήξη του ότι η ομάδα του Όφη αξίζει να βρίσκεται στα εθνικά πρωταθλήματα. Γεγονός που, όπως είπατε κι εσείς, είναι αυτοσκοπός η άνοδος στην παραπάνω κατηγορία. Εκεί θέλει να βρίσκεται και το γυναικείο τμήμα του Όφη. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Mm-hmm. Εξ αρχής αυτή είναι η στόχη μας. Γι' αυτό και φτιάξαμε αυτή την ομάδα. Να παίξουμε σε εθνικές κατηγορίες. Αυτό θα έρθει βήμα-βήμα. Ακόμα και αν δεν έρθει φέτος, θα το προσπαθήσουμε για την επόμενη χρονιά. Όλοι όσοι το βρίσκτηκαν στα γήπεδα
Μας είπανε και στη διοίκηση και σε εμάς, μας δώσανε τα συγχαρητήρια για το αγωνιστικό πρόσωπο που δείξαμε και τη έμαχη μαχητικότητα. Και δεν μπορούμε παρά να είμαστε ευχαριστημένοι γι' αυτό. Είμαστε λίγο λυπημένοι που δεν καταφέραμε να πάρουμε το εισιτήριο, αλλά θα δουλέψουμε ακόμα πιο σκληρά. Mm-hmm. Και βέβαια να πούμε ότι η παρουσία και της ανδρικής ομάδας του Όφη στα σαλόνια του ελληνικού βόλι σίγουρα έχει ανεβάσει το επίπεδο του αθλήματος στο Ηράκλειο, κάτι που επιχειρείται πλέον και σε επίπεδο γυναικών, και αυτό φάνηκε εξ αρχής από την προσπάθεια που έγινε φέτος στον Όφη, από τις βάσεις που τέθηκαν και που αφορούν και στο μέλλον της ομάδας. Ακριβώς έτσι είναι. Όφη εδώ στο δυτικό βόλεϊ από την ανδρική ομάδα έχει τις ικανότητες και την τεχνογνωσία και τις υποδομές για να μπορέσει να κάνει κάτι καλό και στο γυναικείο τμήμα. Οδηγό μας το αντρικό τμήμα προσπαθούμε και εμείς σιγά σιγά να περάσουμε από το εραστημικό επίπεδο σε ένα πιο επαγγελματικό επίπεδο. Mm-hmm. Τα επόμενα χρόνια, αρχής γερομένης από φέτος, δώσαμε πολύ βάση στις ακαδημίες μας. Θέλουμε να έχουμε παιδιά από τις ακαδημίες μας και παιδιά από την Κρήτη. Και σιγά σιγά πάνω σε αυτά, όπου χρειαστεί κάποια προσθήκη, θα χτίσουμε και θα κάνουμε μια ομάδα και στο γυναικείο αρκετά καλή. Πάντως η τεχνογνωσία και οι δυνατότητες τα έχει η διοίκηση του Όφη, και γι' αυτό και συνεχίζουμε με σκοπό να βάσουμε την ομάδα. Mm-hmm. Μιλήστε μας λίγο, κύριε Προύφα, για αυτό το δυναμικό που διαθέτει η ομάδα του Όφη, γιατί υπάρχουν κορίτσια με ταλέντο. Είδαμε και την Εύη την Πρινιωτάκη στην εθνική ομάδα K16. Σίγουρα υπάρχουν παιδιά με ταλέντα, παιδιά που θα αποτελέσουν τον κορμό και θα πλαισιώσουν αυτή την προσπάθεια που επιχειρείτε. Έτσι ακριβώς είναι. Δεν είναι τυχαίο ότι στην αποστολή είχαμε 8 κορίτσια από παγκορασίδες και κορασίδες, τα οποία είναι αρκετά ταλαντούχα, τα οποία στηρίξαν αυτή η προσπάθεια μέσα στο γήπεδο στις προπονήσεις, και η δουλειά αυτή θα φανεί σίγουρα από την επόμενη χρονιά, τα επόμενα χρόνια. Ταυτόχρονα θα βάλουμε και τον έμπειρο κορμό να βοηθήσει. Σίγουρα έχουμε ταλέντα στην ομάδα, εκτός από την Εύη υπάρχουν και άλλα κορίτσια τα οποία είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, τα οποία είναι πάρα πολύ μικρά σε ηλικία και δείχνουν ότι τα επόμενα χρόνια θα πρωταγωνιστήσουν και αυτά στο κρητικό βόλεϊ. Βέβαια η Εύη, και πρέπει να της δώσουμε τα συγχαρητήρια, κατάφερε και προχωράει σιγά σιγά στα κλιμάκια της Εθνικής Ελλάδας στο K16, και αυτό είναι χαρά μας και τιμή μας για το παιδί αυτό. Και σίγουρα με βάση τα όσα έχετε πει, περιμένετε αρκετά πράγματα αυτήν και να τη δείτε να πρωταγωνιστεί σε πολύ υψηλό επίπεδο. Κύριε Προύφα, υπηρετείτε αρκετά χρόνια το χώρο του βόλεϊ και το γυναικείο βόλεϊ. Πώς βλέπετε τα πράγματα σε ό,τι αφορά στο επίπεδο της Κρήτης σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ελλάδα? Νομίζω ότι είναι σαφέστατο ότι αν εξαιρέσουμε την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όσο αφορά σε επίπεδο περιφέρειας, η περιφέρειά μας είναι μία από τις πιο καλές και δουλεμένες περιφέρειες όσο αφορά στο αγωνιστικά πρόσωπο που παρουσιάζουν οι ομάδες, είτε σε αναπτυξιακά προγράμματα, είτε σε γυναικεία τμήματα, είτε στο beach volley, που και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει φέρει αρκετές επιτυχίες τα τελευταία χρόνια. Και θεωρώ ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά από όλους τους παράγοντες και τους προπονητές και τις αθλήτριες. Και νομίζω ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο όσο αφορά για θέμα περιφέρειας. Βέβαια, οι αθηναϊκές ομάδες έχουν περισσότερες επιλογές και εμείς προσπαθούμε όσο μπορούμε να εμφανούμε εφάμιλοι και ανταγωνιστικοί με τις ομάδες αυτές. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας, να ευχηθούμε καλή επιτυχία και σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.